Γιατί δεν σε αγαπάει πολύ. Γιατί δεν σε αγαπάει αυτό. Μα αγαπάει και πρέπει να πεθάνω από πολυφαγία. Σαν και μια άλλη πέθανε από πολυφαγία στην Κύπρο. Άσε με. Πού τον πήγατε μόνο με τα φάγια. Πού τον πήγατε. Η τέχνη το πήγε στο Βότσαλο εχθές. Α, το Βότσαλο, έχει, ξέρω. Με ζελίτσα έχει. Το ξέρω. Πάντως η Θεσσαλονίκη φημίζεται, γι' αυτό κάτω στην Αθήνα δεν τρώνε. Και αυτό δεν έχει. Μόνο στην Κύπρο είναι. Εκεί τρώνε ακόμα πολύ πιο πολύ. Σοβαρά. Στην Κύπρο. Α, δεν είναι γραμμένο. Στην Κύπρο, αν πα Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, βρωμάει όλη η Κύπρο από ψυχαγιέ. Και τρώνε. Και τρώνε τον περίδρομο. Πες την φορά πάω 2 χρόνια υπογράψω. Μου είπανε να πάω, θέλω να πάω 2 χρόνια υπογράψω. Να τα γράψω και αυτά. Τώρα δεν είναι καιρό και αυτά, ε. Ποιο. Θα πάω να κάνω μια σειρά αυτά. Δεν μπορώ να δεσμευτώ 2 χρόνια. Τελείωσε πια. Αν δεν θέλω να δεσμευτώ. Όχι να μένω, για 2 χρόνια να δεσμευτώ. Άσε με τρέμπιστο τώρα. Κοντεύω 70 χρόνια θα πάω να δεσμευτώ. Ναι, ταξίδια σ' αρέσουν. Ταξίδια ναι, αλλά όχι να πάω να μείνω εκεί. Όχι, άσε με. Τίποτα. Του λοιπού θα κάνω ό,τι κουστάρει εμένα. Μ' αρέσει. Άταχτο σε δάσκα. Παλάστε εσύ στην Ελλάδα. Πότε δεν είναι αργά, πότε δεν είναι αργά. Όλα οι γλώσσες της Κύπρος νομίζω καλή είναι. Είναι έτσι αντιμένη πάνω. Ρε, μένα τώρα στο οροπλίο 15 χρόνια στην Κύπρο. Κάθε χρόνο κάνω 10 μαθημάτων. Οι 10 διαδέξεις. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα δεν μπορώ, δεν θέλω πια. Προχώρησε.
Βακαλόπουλος. Α, συνάδελφος. Και κανότατος άνθρωπος. Α, ευχαριστώ κύριε. Είναι κρύο που ο Παπαδόπουλος δεν είναι στην Ακαδημία. Έλα που είναι κάτι από στη Θεσσαλονίκη. Είναι και άλλο πρόβλημα, πρέπει να άλλο παράλογο. Ναι, ναι, πρέπει να μένεις κάτω. Άλλο παράλογο δηλαδή. Ο Απόστολος. Πολύ ωραία. Και φαίνεται αυτή η δισταχτικότητα από την τρόση. Κρατάει τα χέρια από τον πάντα. Όταν τους ξέρεις ανθρώπους καταλαβαίνεις την αυτή. Λοιπόν, προχώρησε. Πάμε. Πάμε. Φασίτης. Ο Πάλος. Ο Πάλος, βέβαια, και χθες το βράδυ, εκεί που είμαστε στο Μότσαρο, πέρασε το οπτικά, έλεγα μου λέει. Ήταν εκεί. Ήταν. Ναι. Αυτό είμαστε μαζί και στο Εθνικό Θέατρο. Ναι, ναι. 74-75. Μπράβο, έκανε. Ναι. Φασίτης, ο Πάλος. Καπνίζει, όλο καπνίζει. Μα με τα καπνά αυτός άρχισε τη ζωή του, δεν ήταν διευθυντής της έκδοσης καπνίδας. Άρα παιδιά, είναι σοβαρό, άντε δεν καλά κάνει. Ωραία. Και εσύ καπνίσου. Ναι. Ενωφαίνεται. Εχρεώνω. Είναι καπνό μη χάρης. Ναι, ναι, ναι. Πάμε δάσκαλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε δάσκαλοι. Παρακάτω έχουμε τον... Θα το βρεις, μην το λες. Μην το λες. Έλα, το Μανώλη τώρα δεν κάνει 15 χρόνια κάναμε πλάι-πλάι. Είδες. Μάθημα. Βέβαια. Είδες. Τι άραξε. Τι όμορφο είναι για αυτά, ε. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλό. Βγήκε καλό και σαν ζωγραφική πέρα από τη άλλα. Εγώ εκεί είναι όλη η δική μου αναφορά. Εκεί είναι όσο νοιάζει τη δική σου αναφορά. Εκεί έχω τι να κάνω. Ξέρω και εμείς την ίδια αναφορά. Αυτή είναι, άλλη δεν έχω. Πεντζίκης. Το Πεντζίκη, παιδιά, έχω πάθει την πλάκα της ζωής. Γιατί? Το 65, πρώτη χρονιά. Εγώ πήγαινα τα παιδιά σε όλες τις εκθέσεις τους φοιτητές. Λοιπόν, πάω στο 88 και λέω να μας πείτε κάτι στην λογική της ζωγραφικής. Και έρχεται να μας λέει για τις ρόγες. Οι ρόγες μου λέει. Να είναι όλες οι κοπέλες, λέω, τι θα λένε οι κοπέλες. Αυτός ο λογικός μας έφερε εδώ να μας πει για ρόγες. Οι ρόγες των σκηθών που τα ανασηκώνονται όταν πλησιάζει το χέρι. Πόπο παρακούν, πού να με κρύψεις. Επανάληπτος. Ανεπανάληπτος. Λοιπόν. Τι ωραίος που ήταν εδώ όταν το ζωγράφιζε ο Κώστας, ήταν καταπληκτικός. Με το χιούμορ του. Με το χιούμορ του. Μα ήταν πάντοτε. Παρακάτω έχουμε τον ποιητήτο. Μη λες. Το Γιαννίδης. Μη λες. Α, να μην λέω. Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Το Στογιαννίδη. Ναι, ναι, ναι. Το Γιώργο. Αυτός είναι. Ναι, δουλεύεις να σκαλέσεις. Πώς θα είδες. Όχι, μ' αρέσει και ο τρόπος που δίνεται με αυτά τα καθαρά γεωμετρικά επίπεδα. Είναι κάτι σαν το στίχο του. Ναι. Ωραίος έτσι άνθρωπος. Ναι, ναι. Πόπου δάσκαλος. Τι είναι, όλοι τους είπε. Ένας και ένας. Λοιπόν, πάρε κάτω. Πάμε ό,τι θέλεις. Αυτό τώρα δεν τον ξέρεις. Δεν τον ξέρω. Είναι ο μεγαλύτερος καρδιοχειρουργός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Θεοσπύρου. Δεν τον ξέρω. Μεγαλύτερος. Χειρουργίας εδώ ρε. Αυτός που ήταν στην Αμερική και οργάνωσε εδώ το καρδιοχειρουργικό του Παπα-Νικολάου. Του Παπα-Νικολάου, είναι διευθυντής πάνω. Άρα άνθρωπο. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτό. Α, αυτό είναι. Το πρόβλημα αυτό. Και μαγνέτη. Καλά. Και του φαίνεται λίγο μου φαίνεται. Βεβαίως. Να την κάνεις. Έτσι. Όχι μόνο από τη γενικά, από τη στάση. Α, ωραία. Βεβαίως. Λοιπόν, παρακάτω. Παρακάτω έχουμε τον... Α! Μη το λες. Δεν το λες. Και αυτός κάτι μου λέει, δεν το θυμάμαι. Μαρίτσια της. Αφέρ. Ο
Αχ, έχει αυτό το. Τα σφιχτά πάντα. Έτσι, έτσι, έτσι. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι τυπικά. Και η μύτη, η χαρακτηριστική. Ναι, και τα αυτιά του. Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ εγώ! Δεν κάνω πείτε σε δοκάρτε, τέθηκε με ρε. Αυτό δεν ξέρω αν το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Ξέρεις, δάσκαλε. Είναι ήρωας Θεσσαλονίκη. Φωτογράφος είναι. Λέγεται Κυριακή. Α, ο Κυριακή το ξέρω. Βέβαια. Μα σας είπα ότι το ξέρω. Το ξέρω το Κυριακή. Του παππού. Βεβαίως, το ξέρω. Σαν παππού το ξέρω. Βεβαίως. Ωραίο. Πραγματικά. Αυτό το κλειστό που είχε πραγματικά. Είναι και κάτι ο χαρακτήρας. Είναι ψυχολογική προσωπογραφία. Τι έτσι σου είσαι, ό,τι βλέπω, λέω εσύ φταίς. Δεν είσαι το πράγμα. Όχι για αυτό που είπα στο Πικασό η Γερμανία. Είδα την Κουέρν και του είπαν εσύ το έκανες. Όχι, τους λέει εσύ το κάνατε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω έχουμε δάσκαλε τον ηθοποιό τον. Πώς το λένε. Ζησιμάτος. Ανδρέας. Κρατικό θέατρο. Δεν είχα πολύ. Αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο πρωτέρα. Και άνθρωπος. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν ξεπεράσει και το μισθό και το σανίδι. Είναι καλό πρωτέρα να σας αυτό. Την αγάπη σου δάσκαλε. Όχι, κοίτα εγώ τι βλέπω, τι να σου πω δηλαδή. Εγώ λοιπόν, υπεύθυνος εσύ είσαι, έτσι. Εσύ τώρα τα κοιτάζουμε με ένα άλλο μάτι. Καθαρότερο ακόμα. Καλά, για λίγο πολύ είναι βέβαιος καθαρότερο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι να βλέπεις ότι πραγματικά κάτι υπάρχει. Ακριβώς έτσι. Έτσι. Όλο εκεί το πρόβλημα. Λοιπόν, παρακάτω. Παρακάτω έχω δάσκαλε τον ηθοποιό. Καρέλη. Καρέλη. Ναι. Κρατικό θέατρο. Μ' αρέσει αυτή η ελευθερία της πινελιάς εδώ, κάτω. Πού εδώ, κάτω. Αυτή η ελευθερία. Το μοντάρι, α, όλο μαζί. Όλο μαζί. Είναι πραγματικά αυτή, τα ίδια αυτή η εδώ. Ναι. Και η μάσκα του είναι καλή. Ναι. Όχι, και μ' αρέσει αυτά εδώ που δίνονται εντελώς σιωτοποιημένα και ελλειπτικά λιγότερο ή περισσότερο και εκτονίζεται και περισσότερη μορφή. Λοιπόν, πάρα κάτω. Πάμε. Μην κάνω τώρα τη μάθημα. Είναι και πάλι παστίσμα. Αναγνωστάτης. Αναγνωστάτης. Βέβαια. Με την κουστάκα. Αυτός είναι ο αναγνωστάτης μας. Ο πρώτος. Καλώς. Με το ήθος. Βέβαια. Και έχει αυτό το αυτή. Μ' αρέσει που το λέει Κρασιώτη, γιατί ο καθός είναι ψηλός, αυτή η καθετότητα δίνει το χαρακτήρα. Να μπράβο ρε Νάσκα, βεβαίως είπα. Ήξερα ότι είσαι αυτή. Βεβαίως είπα αυτή. Δεν έχω. Μα σε έχει αποκαλύψει πλήρως. Και το ευτύχημα το μεγάλο είναι ότι τους γνωρίζει καλά. Έτσι. Να αναγνώσει. Συναντή αν έκανα εγώ ή όχι κάτι. Ακριβώς. Τώρα εδώ πραγματικά βλέπεις τι ακριβώς σε τι βαθμό τους έχει συλλάβει το πραγματικό του εσωτερικό χαρακτήρα. Λοιπόν, παρακάτω. Πάμε. Παρακάτω έχω τον. Οπα. Πώς το λένε τον. Παρακάτω, θα πήγε για το δούμε. Εκκλησιαστικό. Α, τον Τζάρντι της Αγίας Σοφίας, τον Παλιαδόρο. Τον Χαρίδωρο Παλιαδόρο. Μέγας. Ιδίμορπος ψάρτης. Ιδίμορπος. Ιδίμορπος. Μέγας. Ωραίο. Μου αρέσουν τα κρίσια. Αυτά εδώ. Που αφήνουν να φαίνεται μέσα εδώ. Και ήδη για να το μισάνει το στόμα του, ήδη υποβάλλει ότι κάτι μετά. Αν δεν πάω παρακάτω. Πάμε, ό,τι θες. Παρακάτω έχω τον.
πως έγιναν καθηγητή. Πρέπει να το ξέρει. Πες το. Έλα, δεν το ξέρω. Ο Κωνσταντόπουλος. Α, βέβαια, του δικαίου. Του δικαίου. Και βέβαια, έβαλα μου καταλάβω το μικρό. Έτσι, έτσι. Από αυτό έβαλα μου καταλάβω, ναι. Έλα, πού έχω και χρόνια του στο δικαίου. Α, βέβαια, βέβαια. Όχι, εγώ το λέω έτσι γιατί ξέρω. Πήρα συντάξει με 43 χρόνια δουλεμένα. Με 43 χρόνια. Εγώ το λέω έτσι γιατί ξέρω το απόθεμα. Και στον χρόνο δουλεύω τώρα. Τώρα διδάσκω. Δεν πρέπει να πει ο τρία χρόνια. Το λέω έτσι διότι ξέρω το απόθεμα της μνήμης σας. Άλλο. Είσαι καλλιτέχνη, είναι, δεν είσαι. Αυτή είναι η καλύτερη άνθρωπος γυναίκα στο δικαστικό το κλάδο. Δεν την ξέρω ποια είναι. Είναι η κυρία Θεοδόρου. Είναι εισαγγελέα. Αλλά αλήθεια. Δηλαδή η αγάπη που είχες, αυτά που λες φαίνονται. Όλα αυτά τα κατηγόρια λεγόμενα δικά θέματα, καθώς απαντούν σε αυτά τα λόγια, είναι πραγματικά. Είναι με περισσότερο κάποια από άλλα ζωή. Δεν είναι σπάνια. Εγώ, ό,τι λέω, ό,τι λέω. Έκανα αγάπη. Είσαι σαν κανένα αγάπη. Είναι περισσότερο αγάπη. Το σωστό να λέγει. Τουλάχιστον ό,τι βλέπω εγώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω είναι. Ήπεθρο είναι αυτό. Έτυχε εδώ κάτω αυτό. Ωραία. Έτυχε. Είναι ωραίο πάντω. Ναι, ωραίο. Είναι ωραίο σαν προσωπογραφία. Πραγματικά. Αλήθεια είναι. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο είναι ζωγραφημένο όπω προσωπογραφία. Είναι και αυτό αυτό με κάτι ζωγραφημένο. Και ο τρόπο με τα άτεκτονικά θέματα, αυτά τη κίνηση που έχει, δίνει μέσα στο χαρακτήρα τη θάλασσα. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Αβάντη. Πού έχω κι άλλο. Αβάντη. Διαβάζει καταπληκτικά σε διαβάζει. Πραγματικά αυτό που λέει. Να ζήσει,
αυτοί. Δεν λέω πιο πολλά πεθάνω. Λοιπόν, παρακάτω. Όχι, είναι μεγάλη ικανότητα να συλλαμβάνεις εσύ το ειδικό παιδί, γιατί εγώ το βλέπω. Εσύ το συλλαμβάνεις για να το δώσεις. Έτσι. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ μεταφράζω. Εσύ το έχεις γράψει όμως το κείμενο. Έτσι είναι. Έτσι. Αλλά βέβαια. Πορείας είναι εκδόσεις αυτός. Όχι, βέβαια. Ναι, της πορείας. Α, το ξέρω το τι λέω, έχω καθίσει. Επιμεληθεί τα πρώτα μου βιβλία στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το επιμεληθεί. Και είναι, είναι. Εγώ τι λέω. Είναι, τι λέω. Εγώ τον ξέρω. Όλο το στόμα που είχα βγάλει με τον Κωνσταντίνο, τότε αυτό το επιμεληθεί. Είναι. Έχει αυτό το κάπω, ξέρω εγώ, τα κοιτάζει πάντοτε. Όπου μου λέει, μου έχουν φύγει δύο κόμματα. Με παρατάω, του λέω, εμένα μου έχουν φύγει χιλιάδε. Τι κόμματα κοιτάει, και οξύνει. Είναι πραγματικά. Ωραία, δεν το τηλεμά. Και δεν είναι του πώς να το δώσεις, δεν το είναι μια πιο να δεις. Λοιπόν, πάρε κάτω. Πάμε να δεσέ. Σε κουράζω. Όχι. Τι είναι τώρα. Αυτά εμένα. Δεν λέω τίποτα εγώ. Μη μου τα λες εμένα. Ας δεν κοιτάξει. Θες να πω εσένα. Πες τα. Κουράζεσαι ποτέ. Πες τα. Κουράζεσαι ποτέ. Δεν ξέρω. Δεν κουράζεσαι. Μ' αρέσει που αρτίζει. Απόψε την πιο όμορφη κουβέντα την οποία ήθελα να ακούσω. Εγώ δεν είπα επειδή την ακούσει, την είπα επειδή μου αυτό βλέπω. Όχι, λέω, επειδή και εγώ αυτό το οποίο είπε, το πιστεύω. Δεν ξέρω τι πιστεύω, εγώ ξέρω τι βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύουν οι καλλιτέχνες. Με πιστεύει τι βλέπω εγώ. Έτσι. Λοιπόν, εδώ πραγματικά φαίνεται, σ' όλα φαίνεται, εδώ φαίνεται ποιο είναι. Ένας καθαρά προσωπικός εξπρεσιονισμός. Που δεν είναι ούτε παραμορφωτικός, ούτε λυρικός, ούτε κλπ. Είναι λουστικός. Αλήθεια. Λοιπόν, παρακάτω. Άντε, μην το πάρω και πάνω μου και αρχίζω και πάρω και ένα κονιάκ ακόμα. Μην το λέει. Α, το είδα. Αυτό θα το γνώριζα. Είμαστε μαζί μας. Ακριβώς γι' αυτό ήξερα ότι θα το γνωρίσετε. Είμαστε στο σημείο του θεάτρου. Έτσι καθόταν και συνήθως πάντα, ξέρετε. Η έρωση είναι ο Φιλίδης. Ο Φιλίδης είναι. Ναι, είναι τυπική του στάση αυτή. Ωραία, και μου αρέσει πώς αυτά εδώ, παραδείγματος χάρη, απαντούν σε αυτά εδώ. Ένας που βλέπει, ξέρω εγώ, που βλέπει με φόρμες, όχι μόνο με το θέμα. Βλέπει με τι τρόπο απαντούν το ένα στο άλλο. Μάλιστα, ωραία. Αυτό δεν έχει αρτίσει. Δεν έγραψε από πίσω, αλλά θα το δεις. Δεν έχει αρτίσει. Θα το δεις. Αύριο θα το γράψω. Μαρονίτσι. Α, ο Μαρονίτσι. Ο Μαρονίτσι. Βέβαια. Κυρίωσε με τα πόδια του Σταυρόνιτσι. Τα πόδια δικά του. Τι είδες, αυτό συζητούσαμε όταν είδες αμέσως πώς το πιέσαι. Ωραία, καλά, δάσκαλος. Έλυνα. Όχι, μ' αρέσει και αυτό. Το φωτοστέφασε. Αυτό είναι, ωραία. Λουκουμακιά. Του πάει. Α, βεβαίως. Του πάει. Βεβαίως. Και αυτή η βεβαιότητα, ξέρω εγώ, με καταγραφή του σαν να είναι ο μέγας πάπας και ο Μέγας. Φαίνεται. Λοιπόν, παρακάτω.
Παναγιά μου. Ήταν ο άγγος της καλλιτέχνης και μετά έρευνας. Έπλεξες άσχημα να σκάνε με εμάς. Αυτό να μου πεις. Έπλεξες. Με τρελούς έχεις πλέξει. Τι έκανα. Όλη τη ζωή την έφαγα. Αυτό δεν το ξέρω. Όχι, δεν το ξέρεις. Χρήστος Παυλίδης, εθιμογράφος. Είναι. Το σαν, δεν το ξέρω σαν πρόσωπο. Δεν το ξέρω σαν πρόσωπο. Αλλά μου αρέσει που, αυτά τα θέματα εδώ που σαν από πάνω να τα βλέπει όλα. Δηλαδή σαν να στέκεται ψηλότερα από οτιδήποτε άλλο. Όχι, είναι πολύ καλή σειρά. Τον εαυτό σε φέρω. Τι με έπαιρες εμένα, τι έκανα εγώ πάρα πολύ λίγο, εγώ διολέξιμα. Να, εδώ είναι η δουλειά. Θέλω και παράγια θέλω. Αυτή είναι η δουλειά. Λοιπόν, παρακάτω. Πω, πω. Πού και ο Μίλτος ότι έχεις σηκώσει. Δεν το φαντάστηκα ότι είσαι ένα τέτοιο όγκο δουλειά. Ρε παιδάκι μου, δεν χρειάζεται να άρεσες, εγώ ξέρω τα χρειάζεται. Να έχω. Διότι σου λένε, μα αφού τα έχει τα έργα, γιατί θες. Άλλο είναι όταν τα έχω δει να έχω στο νου μου όλες αυτές τις αποχρώσεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Όχι, θα σα στείλω. Λοιπόν, παρακάτω. Όλες τις φωτογραφίες από καθένα και θα γράψετε έτσι ένα εκτενές. Θα γράψω ένα, ναι. Μόνο έχω και να. Πρώιμα να το ξέρω. Πρώιμα, πρώιμα. Πείτε μου εσείς πότε το θέλετε περίπου. Πότε θα είναι όταν θα είναι έτοιμα, αμέσως θα σας είναι να έχω ένα μήνα τουλάχιστον. Έτσι, διότι δεν έχω καιρό να δω τον εαυτό μου φωτογραφίες πολλές φορές. Μόλις είναι έτοιμα. Είναι και μ' αρέσει που πραγματικά έτσι αυτό το κάπως άρρωστο που έχει ψυχικά και τα λοιπά φαίνεται στα χρώματα, φαίνεται στα χρώματα. Νομίζω ότι η καλύτερη ανάγνωση, Κώστα. Καλά, είναι δάσκαλος. Λοιπόν, πάρα κάτω. Ιωάννου. Ο Ιωάννου, συγγραφέας. Ναι. Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά. Είναι άντρας ήταν πραγματικά. Ακόμα και αυτό που το έχεις φουκουμένα κάπως στα πόδια που είναι κάτω, ένα μαγειριστικό καθάρι, είναι... Κόκκινο. Και η καθαρά αρχιτεκτονική σε που δεν στέκει καλά. Όλη αυτή η ευαισθησία που είχε. Πρόσφυγε για να πες πω το δεις. Δεν είναι αυτό, θα έχεις τελειώσει το δικό μου το πορτρέτο. Θα στο κάνω.
διαβάσει τους ανθρώπους σε ό,τι πιο μυστικό κρυφό έχουν. Είναι, λοιπόν, παρακαλώ. Που κάνετε απόψε, εμείς τώρα εδώ την... τα λέμε αυτά. Αυτά τα δίνει... Όλοι, όλοι. Μου λέει, βλέπω ώρα πολύ, θα με κοιτάς εδώ. Μου λέει, όχι, σε κοιτάω πολύ ώρα. Γιατί χθες το βράδυ, λέει, κοιτούσα μια ανθοδέσμη που ήταν γεμάτη νερό και ακούω κράτη, λέει, έσπασε. Αυτό το δεδάω. Ψυχικά, αφού σου έπαιρνα, να μην σε κοιτάω, μου λέει. Γιατί χθες το βράδυ, κοιτώνω μια σπίτι του γεμάτο με νερό, το μάλλον ακούω ένα κράκ και σε πάει το βάλω το πάλι, το χαζιβό μου. Το πάλι, το χάσαμε. Γιατί πραγματικά... Την ανάγνωση που κάνετε τώρα, εμείς τα καταλαβαίνουμε αυτά, γιατί τα συζητά νερό μαζί. Και είστε ο μόνος αυτή τη στιγμή που αποκαλύπτεται. Πρέπει να γράψουμε και αυτά για να τα ξέρω. Αποκαλύπτεται ακριβώς αυτά τα πράγματα. Α, βέβαια. Ο Κακρίδης. Είναι στην έδρα και τα λοιπά. Είναι έτσι ο Κακρίδης. Όχι αλλιώς. Έτσι. Έτσι. Από εδώ ένα γιατί από εκεί. Δάσκαλο έχει ρεφλέ. Έχει ρεφλέ εκεί πάνω. Αυτός είναι ο Κακρίδης. Έχει ρεφλέ, πολλές φορές τα εξοπλάζει και δεν ενδιαφέρει. Ναι. Αυτός είναι ο καθένας. Και εδώ, και εδώ στο, στην Βρυτανική του. Α, ναι. Ναι. Τώρα, παιδιά, αυτό το ήξερα. Λοιπόν, παρακαλώ. Α, έχω πάρα πολύ. Να το δούμε κι αυτό. Να το δούμε. Ένα και κάνεις 41. Μπράβο, 41. Άπα, αυτή είναι η γυναίκα του Νέστορα. Τι ξέρεις. Γιάννη, όχι δεν ξέρω, είμαστε συνάδελφοι και είμαστε στην τέχνη χρόνια. Ήρθαν εδώ. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και τα πίσω αυτό το διακοσμητικό καθαρά αγγλαϊκή τέχνη που απασχολείται. Ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό, πας. Δεν πρέπει να μας το φωνήσω, δεν τα ξεχάσω λίγο. Δεν ξέρω τι είπα κάποτε. Λίγο πήγε μια... Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Η Άρκη. Πού είναι την Άρκη. Είχαμε και συντέχνη πολλά χρόνια μαζί. Πολύ πραγματικά. Όχι εγώ. Πραγματικά, με εντυπωσιάζεις, αλήθεια στο λόγο. Τώρα δεν θα νομίζω ότι εγώ, άντε, ξέρεις τι μου τρώει. Άντε, άντε, είδα τα έργα, λουστά, άντε. Σπαρτιάτης. Πάμε. Και κάθε λίγο έκλειζε. Όλοι οι αφηρημένοι εξπρεσιονιστές ζωγράφησαν μεθυσμένοι. Σας το λέω, οι τρεις τέσσερις που έχω. Ο Πόλοκ παραδείγματος και αυτό που τότε. Πόλοκ. Τζάκσον Πόλοκ, αυτό που ήταν ο εισηγητής της δυναμικής ζωγραφικής 6-8, σκοτώθηκε επειδή οδηγούσε μεθυσμένος. Έλα. Ναι, ναι. Κρίμα. Κρίμα, γιατί πραγματικά ήταν άνα η Αμερικάνικη ζωγραφιά έξω από αυτόν. Από τον Τζάκσον Πόλοκ. Μέχρι τότε οι Αμερικάνοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αντιγράφουν κακά τους Ευρωπαίους. Ναι. Από τότε έγινε. Κρίμα.
Τι να κάνουμε. Περίπου. Έτσι είναι η ζωή. Ξέρω. Μεθυσμένος. Μεθυσμένος. Τι το ήθελε. Τι το ήθελε, το έρμο. Το έρμο. Ενώ αυτός που ζωγράφησε με παρεστητικά ήταν ο Βόλς. Ο Σούλτσε, ένας από τους καλύτερους εμείς, από τους λεπτότερους αυτός, πέθανε και αυτός σε 45, έφαγε σάπιο κρέας. Επειδή είχε μαστουρωθεί, αλλά έχει ζωγραφίσει κάτι μικρά κομμάτια, ξέρω, δηλαδή, είναι σε πιάνει το αυτό. Θεός. Ο Βόλφραμ Σούλτσε, το έκανε ο Βόλς, το έκοψε το όνομά του, έβαλε τα δύο πρώτα, τα τελευταία, και το έκανε ο Βόλς. Κάνε και καμιά οικονομία στα χρώματά τη. Όπως είσαι, δασκάλα. Όπως είμαι, εγώ δεν πρόκειται να... Όπως είσαι. Όπως είμαι. Ωραίος είσαι, όπως είσαι. Είμαι ωραίος, πάντα είμαι ωραίος εγώ. Θαυμάσαι, εγώ θαυμάσαι. Πολλά μπράβο πήρα απόψε, ξέρω τι να τα κάνω. Όχι, όχι, έπρεπε να τα πάρεις. Ωραία. Έπρεπε να τα πάρεις, Μαράς. Ο Μάρος, πολλές φορές, θέλω λίγο. Ο Μάρος, θέλω λίγο. Άντε, φύγαμε. Καλό ταξί. Αφού με καλό ταξί. Αλήθεια, καλό ταξί. Αλήθεια, καλό ταξί. Εδώ θα βάλω τα δέσκα. Δώσε και καμιά με το πινέρο στην κεφάλι. Στο πραγματικό κεφάλι, όχι στο ζωγραφικό. Ναι, τέτοιο τόσο καλό κεφάλι που οι τρίχες από την τέτοιο ξεροκέφαλο μου σηκώθηκαν και φύγανε. Γι' αυτό φύγανε. Ξέρεις τι γουίνια θα έχει ο Μύρωτος απόψε τώρα. Γιατί... Πότε να το δει. Α, γλυκτός. Ναι, ναι. Το χρυσό μου το παιδί. Με τις μαθητές είμαι εγώ. Βαρέψε. Τέτοιο δάσκαλο. Καλά να πάθω. Αυτό, αυτό τους λέω. Καλά να πάθω. Καλά την πάθω. Καλά να πάθω. Να πάρω φωτιά. Μου βάλεις λίγη μου
μουσική δεν μου αρέσει, γιατί δεν μου αρέσει. Τώρα κάνεις εσύ μουσική, γι' αυτό δεν σου είπα, αλλά θα σου βάλω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα σου βάλω γιατί δεν μου ακούω εσένα τώρα και... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βέβαια, η μουσική του Πινέδου. Ναι. Δεν πειράζει, εντάξει. 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 Όχι, προηγούμενος ήταν πολύ ωραία η μουσική. Ναι, μουσική δάσκαλη. Ωραία πράγμα, μεγάλο πράγμα. Αναγία μου, όλα η μουσική. Τι μεγάλο. Όλα είναι. Μουσική. Είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Φράβο. Αυτό είναι. Ναι, αυτά είναι τεχνικά που τίποτα και το ζωγράφο. Ναι, βέβαια.
μάλλον σφαγή, γιατί δεν συμφωνώ. Thank you.
Μα είπαμε, δεν είπαμε ότι είναι καλό παιδί. Εκτός για αυτό πειθαρχία, εγώ να μπορώ να καθίσω μια ώρα, ξέρω εγώ, σε μια στάση. Σπουδαίος είσαι. Έμπειρος είσαι ένα αυτό, το σπουδαίος τι είναι. Τι να πεις σπουδαίος. Thank you.
Ο ιστορικός της τέχνης με του διαόλου. Παρουσιάζει, ξέρω εγώ, τον ιστορικό της έξω, που μιλάει με ένα έργο που είχε απέναντι πλάι. Ναι, ομολογώ ότι... με εντυπωσίασε η δουλειά. Την αγάπη σου, όλοι. Την αγάπη, η δουλειά σου, εξαρτάται. Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραία, πολύ ωραία, περάσαμε. Είσαι εσύ. Εγώ είμαι ρε παιδί. Εγώ θέλω να μου πεις ότι είσαι εσύ ο άλλος. Εγώ είμαι και μόνο με αυτό και καθόλου να μου ήταν. Αυτό ήταν. Δεν είναι. Και κολόρι είναι δάσκα. Και κολόρι είναι. Ναι. Μπράβο. Είναι και η στάση του κεφαλίου με έτσι λίγο πάνω. Είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Μπράβο. Είσαι εσύ δάσκα. Μπράβο. Να ζήσεις χίλια χρόνια. Άξιος. Και εσύ να ζήσεις. Και εσύ να ζήσεις. Άξιος. Τι να σου πω. Να μην μου πεις. Θα τα πω όλα μαζί. Πες τώρα τι θες κάνω. Τι θες κάνω. Ωραία ζωγραφική πάντως. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία ζωγραφική. Τι να σου πω δηλαδή. Και ο τρόπος που συγκεντρώνεται τα ζεστά. Τώρα σε αυτή την περιοχή, αν το ερμήνευα σε ένα ξένο έργο, θα έλεγα ο ψυχρός, ο ιστορικός τέχνης, περιβάλλεται από τη λογική του κτλ. Και για απέναντι του ένα έργο, το οποίο βασίλειο. Θα ρωτήσω τώρα και κάνω μάθημα. Μάθημα θέλουμε, μάθημα! Μην μείνουμε αγράμματοι. Αυτό πες. Έχω τους φοιτητές, τους βασανίζω κάθε μέρα. Αφήνω τις εξετάσεις. Έτσι. Ο δάσκαλος είναι ευχαριστημένος. Είναι πολύ ωραία ζωγραφή. Πάμε από εσωτερικός χαρακτήρας. Αυτό είναι που έχει σημασία. Λίγο τη μύτη μου, λέει, τη μύτη μου. Ποια μύτη σου, ποια μύτη σου, γαμώτο. Εγώ κόψε μου τη φαλάκρα, δηλαδή. Μα είναι αστεία. Εγώ ξέρω πώς αντιδρούν με κοιάδο. Πω, λέει, δεν μου μοιάζει που έχει φαλίγει. Άρα, παιδιά, ο καλλιτέχνης προσπαθεί να σε ερμηνεύσει. Όχι να σε κάνει φωτογραφία, μα δεν είναι. Έτσι είναι, ακριβώς. Και πάρτε από τέτοια πλευρά που η μύτη σου να μην φαίνεται. Όχι, είναι καλό. Είναι καλό. Ήθελα να το κάνω και κάθε το κομμάτι ήθελα να το κάνω καλό. Ζωγραφικότατο είναι. Είναι ζωγραφική. Δουλεύουμε όμως τα δάσκαλα, έτσι. Βέβαια δουλεύω. Δεν είναι χαμένα, ε. Όχι. Ίσα. Έχεις πραγματικά. Έχεις πραγματικά τη δυνατότητα να συλλαμβάνεις το ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ακούω δάσκαλα, ακούω. Για να το λέεις και ακούω. Δεν ξέρω τι ακούσες. Το μυαλό του ακούω. Το μυαλό του. Yeah, right.
ακούσει και εγώ του πάλι. Ναι, ναι. Εντάξει, δάσκαλες. Οι φοιτητές μου μέσα θα την γνωρίσουν πάντως και επομένως θα πούμε από αυτός. Αυτός μας έβαζε με δεκάρα και δεκάρια. Από το τι λέει. Εδώ λίγο το δάσκαλο που φάγα λίγο τη σταγόνα. Πάρα. Τη σταγόνα του την έκανα. Εντάξει, σταγόνα. Εντάξει, ωραία. Τι είναι, άμα. Βεβαίως. Ωραία. Μπράβο. Ακόμα πιο μπράβο. Όχι, ό,τι αυτή η σειρά είναι πραγματικά. Σου λέω εγώ, δεν μου πω σχέση με αυτό. Δεν λέω εγώ, βέβαια. Σε ξέρω. Από όλη αυτή τη σειρά. Σε ξέρω, σε ξέρω. Δεν συγχωρά τίποτα. Και καλά κάνεις. Τι να κάνω. Έτσι. Ξέρετε γιατί αποφεύγω να πηγαίνω στα γένεια. Σε καταλαβαίνω. Ή να πηγαίνω σε εργαστήρια. Γιατί πολλές φορές υποχρεώ να πω πικρά πράγματα. Λοιπόν.